κύριε Λαγέ, βλέπουμε ότι συνεχίζονται με ασταμάτητους ρυθμούς οι ετοιμασίες για την άλωση της Τριπολίτσας. Πείτε μας λίγα λόγια, τι εργασίες βλέπουμε να γίνονται εδώ στην πλατεία Άρεως. Βάζουμε την εξέδρα για την παρέλαση. Καλημέρα, καταρχάς. Βάζουμε την εξέδρα για την παρέλαση. Το ευχάριστο είναι που κάναμε μια βόλτα χθες με τον υπεύθυνο των συνεργείων. Δεν βρήκαμε πολλές ζημίες πλέον στην πόλη. Η πόλη είναι σε πάρα πολύ κακή κατάσταση. Αυτό δεν πάει να πει ότι δεν θα δημιουργηθούν άλλες ζημίες και δεν θα κάνουμε παρεμβάσεις. Τα συνεργεία θα δουλέψουν και θεωρώ ότι είμαστε μέσα στο χρονοδιάγραμμα που όλα θα είναι στην εντέλεια. Είδατε και κάτω στη μεταμόρφωση τελειώνει το έργο για το άγαλμα του Δούνια. Οπότε οι εκδηλώσεις θα ακολουθήσουν τη σειρά στην οποία έχει η κυρία Καρούτζου με τον Δήμαρχο φτιάξει, έτσι ώστε να γίνουν όλα πάρα πολύ καλά. Είδαμε κλαδεύσεις δέντρων, αλλαγές... Καλά, αυτό είναι το κάτι άλλο τώρα. Η αλήθεια είναι ότι έχουν έρθει πάρα πολλά παιδιά τα οποία ενταχθήκανε στο σύστημα πάρα πολύ γρήγορα και βοηθάνε και ξαναμπήκαμε στο επίπεδο που είμαστε παλιά, διότι είχαμε μείνει μόνο με 3 άτομα προσωπικό λόγω συνταξιοδοτήσεων. Τώρα είμαστε στην ευχάριστη θέση να γίνονται τα πάντα άψογα και μέχρι δέντρα βάζουμε, δηλαδή κάνουμε εμφυτεύσεις δέντρων, είδατε στο εκεί που ήταν παλιά περίοδος Βεστική στην Πίτα Οικονομίδου, είδατε στο γήπεδο φιλικό αναπάρατο που πήγανε δέντρα, τα πάρκα μας καθαρίζονται, κλαδεύονται, εδώ έγινε εργοτέχνη στο πάρκο του δικαστηρίου και συμβουλεύω όλους που θα έρθουν στην παρέλαση να έρθουν να το δούνε και αυτό το πάρκο για να δούνε ότι είναι άλλο πράγμα να κλαδεύεις ένα πάρκο και άλλο πράγμα να το περιποιείσαι ώστε να το χαίρονται όλοι. Και τέλος ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζουμε τι εικόνα έχετε, θα έρθουν πολλοί επισκέπτες στην άλωση, περιμένουμε πολύ κόσμο, ποια είναι τα δεδομένα μέχρι ώρες. Περιμένουμε, θα έχει πάρα πολλοί κόσμος, θεωρώ ότι θα είναι γύρω στα 400 άτομα, 500, θα έχει μεγάλη συμμετοχή στην παρέλαση, δηλαδή θα γίνει μια παρέλαση όπως κάθε χρόνο, αντάξια της άλωσης Τριπόλεως ή της απελευθέρωσης της Τριπόλεως. Για μένα είναι απελευθέρωση. Ωραία, ευχαριστώ. Για άλλους ιστορικούς είναι άλλος. Θα είναι πάρα πολύ μεγάλη η συμμετοχή. Θα έχουμε και επίσημους καλωσμένους. Μέχρι χτες ο πρόεδρος Δημοκρατίας, αν και δεν είναι δικά μου θέματα, απλώς επειδή ήμουν σύσκεψη, είχε πει ότι δεν θα πόταν, αλλά θα έρθει ο κ. Παυλόπουλος, ο παλιός πρόεδρος της Δημοκρατίας και κάποιοι υπουργοί. Οπότε θεωρώ θα είναι καλημέρα. Καλημέρα. Θα είναι αντάξια του ονόματος της εκδήλωσης της άλλης.